Αρχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας από την επιχείρηση της αστυνομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δυνάμεις των ΜΑΤ έλαβαν εντολή και επενέβησαν στο κτίριο της Πριτανίας λίγες ώρες αφότου ομάδα ατόμων που συμμετείχε στην πορεία κατά του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια εισέβαλε στο κτίριο και το κατέλαβε. Πάμε μέσα στο Χρήστο Νικολαίδη, καθώς η επέμβαση της αστυνομίας παραμένει σε εξέλιξη. Χρήστο. Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι σχετικά ήρεμα, αλλά νωρίτερα είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ένταση με ομάδα νεαρών να επιτίθεται εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων χρησιμοποιώντας πέτρες, τούβλα, ξύλα και οτιδήποτε άλλο μπορούσε να βρεθεί και να χρησιμοποιηθεί ως πολεμοφόδιο. Αυτή την ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μαζέψει, η ομάδα των νεαρών βρίσκεται μέσα στο χώρο του Αριστοτελείου και ενδεχομένως να ανασυντάσσεται προκειμένου να ξαναεπιτεθεί στις αστυνομικές δυνάμεις που παραμένουν, όπως βλέπετε εδώ, στα πλάνα που σας στέλνει ζωντανά η Χριστίνα Δημητρούδη, ακριβώς στο δρόμο Χρήστο, έξω από το κάμπους. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Έγινε η πορεία στη Θεσσαλονίκη κατά των μη κρατικών πανεπιστήμιων. Μπήκε λοιπόν μια ομάδα φοιτητών, δεν ξέρω, ακριβώς, ήταν κάποιες δεκάδες, πόσα άτομα περίπου, και κατέλαβαν την Πριτανία. Μιλάμε για μια μεγάλη συγκέντρωση και πορεία που έγινε στο πλαίσιο του Πανεκπαιδευτικού Συλλαλητηρίου. Μια ομάδα από αυτούς οι οποίοι συγκεντρώθηκαν και πορεύτηκαν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, γύρω στα 500 άτομα, κατέληξαν σε αυτό εδώ το σημείο. Στη συνέχεια ανέβηκαν προς τα πάνω και βρέθηκαν έξω από το κτίριο διοίκησης του Αριστοτελείου. Εκεί, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που υπάρχουν, διαπίστωσαν ότι υπήρχαν μόνο δύο φύλακες, με αποτέλεσμα να τους αποθήσουν, να ανοίξουν τις πόρτες και να μπουν μέσα στο κτίριο διοίκησης και πιο συγκεκριμένα να ανέβουν στον έκτο και στον 7ο όροφο που είναι τα γραφεία των Βρετανικών άτομα. Αρχών και από εκεί. Όχι. Λιγότερο. Η μεγαλύτερη ομάδα παρέμεινε στην είσοδο mm-hmm. του κτηρίου και κάποια άτομα ανέβηκαν στο γραφείο του Πρίτανη και στο γραφείο των Αντιπριτάνεων, όπως επίσης και στην ταράτσα του κτηρίου. Και κρέμασαν από εκεί ένα πολύ μεγάλο πανό. Ωραία. Με συνθήματα κατά. Αφότου λοιπόν επενέβη η αστυνομία, αφότου επενέβησαν οι δυνάμεις των ΜΑΤ, αυτά τα άτομα πού βρίσκονται? Αυτό το οποίο ξέρουμε, για να συνεχίσουμε την χρονολογική σειρά, είναι ότι κάποια στιγμή ο εκτελών χρέη Πρίτανη του Αριστοτελείου ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές ότι από τις 3.30 περίπου το απόγευμα έχουμε κατάληψη στα γραφεία διοίκησης. Αποτέλεσμα αυτής της ενημέρωσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν μια μεγάλη αστυνομική δύναμη να συγκεντρωθεί εδώ, στη βόρεια πύλη της έκθεσης, και στις 6 ώρα ακριβώς να κατευθυνθεί προς το κτίριο διοίκησης. Μόλις οι νεαροί, που ήταν περίπου 200 έξω από το κτίριο του Αριστοτελείου, διαπίστωσαν την επέμβαση των αστυνομικών, ευτυχώς παραμέρισαν, δεν αντιστάθηκαν, παρέμειναν στο χώρο δίπλα από την είσοδο και φώναζαν συνθήματα κατά των αστυνομικών δυνάμεων. Οι αστυνομικοί σε δύο ομάδες μπήκαν μέσα στο κτίριο της διοίκησης. Η πρώτη ομάδα μπήκε από το υπόγειο πάρκινγκ του κτιρίου και η δεύτερη από την κανονική είσοδο. Άρα δεν υπάρχουν άλλα άτομα αυτή τη στιγμή μέσα στην Πριτανία. Έχει εκενωθεί το κτίριο. Όχι. Μετά την επέμβαση της αστυνομίας, που πρέπει να σημειώσουμε ότι σε αυτήν συμμετείχε και μία μονάδα της ΕΚΑΜ, της ειδικής κατασταλτικής αντιτρομοκρατικής μονάδας. Μετά την επέμβαση λοιπόν αυτή, που έγινε εντελώς ανέμακτα και χωρίς ένταση, απομακρύθηκαν όλα τα άτομα και το κτίριο, αφού κλειδώθηκε, παραδόθηκε και πάλι στις Πριτανικές αρχές. Οι νεαροί όμως που βρίσκονταν εκείνη την ώρα έξω από το πανεπιστήμιο και από τη στιγμή που οι αστυνομικές δυνάμεις άρχισαν να αποχωρούν και ήρθαν πάλι εδώ στην Εγνατία Οδό, έξω ακριβώς από την βόρεια πύλη της έκθεσης, οι νεαροί κατέβηκαν προς τα κάτω, παρέμειναν σε αυτό το σημείο φωνάζοντας συνθήματα χωρίς να προκαλούν κάποιο είδους πρόβλημα. Η ένταση που προκλήθηκε πριν από όμως, λίγο αργότερα, πώς προκλήθηκε? Ήταν οι αστυνομικές δυνάμεις στην είσοδο της Διεθνούς Έκθεσης και οι νεαροί που φώναζαν συνθήματα ακριβώς από πίσω μου. Ναι. Και κάποια στιγμή μερικοί από αυτούς επιτέθηκαν, άρχισαν να τρέχουν σε αυτό εδώ το σημείο στον δρόμο και άρχισαν να πετούν πέτρες, ξύλα εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι φυσικά αμέσως απάντησαν με χημικά, καταδίωξαν τους νεαρούς, ουσιαστικά τους εξώθησαν να μπουν πάλι μέσα στο χώρο του κάμπους. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί από αυτούς παραμένουν μέσα στους χώρους του Αριστοτελείου. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής αυτή είναι η εικόνα. Όπως βλέπετε από πίσω μου, βρίσκονται στον προαύλιο χώρο. Αυτή τη στιγμή έχουν μείνει αυτά τα άτομα μέσα στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου, ενώ παρακολουθούν και τις σκηνές. Έχουν μείνει αρκετά άτομα. Μας στείλατε πριν από λίγο, Χρήστο, ναι.
Και, ναι, ήταν μια επίθεση η οποία ήταν πολύ ξαφνική. Ήταν δεκάδες τα άτομα τα οποία μπήκαν μπροστά από τους νεαρούς, οι οποίοι κρατούσαν τα πανό τους και φώναζαν. Έτρεξαν έτσι με πολύ μεγάλη ορμή την Εγνατία οδό και επιτέθηκαν εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι αμέσως απάντησαν. Μία μικρή ομάδα από τους φοιτητές αυτούς έφυγαν προς την Καμάρα, κάνοντας μία πορεία διαμαρτυρίας, αφήνοντας πίσω τους περίπου 200 νεαρούς, κουκουλοφόροι οι περισσότεροι, οι οποίοι παραμένουν μέχρι και αυτή την ώρα στο κάμπος. Αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο, θα συνδεθούμε ξανά μαζί σου, Χρήστο, για να μας ενημερώσεις. Σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν. Αντίδραση για τις εξελίξεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχαμε πριν από λίγο από τον Στέφανο Κασελάκη. Να δούμε τι είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Να είναι κατανοητό προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η λύση στα θέματα της παιδείας δεν είναι ο αυταρχισμός. Ποτέ δεν ήταν, ποτέ δεν θα είναι. Και επίσης πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι οι φοιτητές δεν είναι ληστές. Οι φοιτητές δεν είναι ληστές. Και τέτοια ρητορική δεν βοηθάει κανέναν.